αυτή η νέα περίοδος του πολιτισμού που τώρα ζούμε μεταξύ δύο πολιτισμών, δύο αιώνων. Γι' αυτό λέω ότι ζούμε έναν καινούριο μεσαίωνα. Δεν μην το βάζουμε με το 1600 τώρα και τα λοιπά. Είναι ένας καινούριος μεσαίωνας, τεχνολογικός μεσαίωνας. Για πολιτισμική κατάρρευση έκανε λόγο ο Μάνος Δανέζης στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, με τον αστροφυσικό να περιγράφει τις προσπάθειες που καταβάλει ο δυτικός πολιτισμός για να περισσώσει ό,τι μπορεί. Όταν λέτε κατάρρευση στην επιστήμη, τι εννοείτε? Εννοώ ότι πλέον το συμφέρον, το υλικό, βρίσκεται μέσα σε μία σφαίρα γνώσεων, ναι, που μέχρι σήμερα απέφερε κέρδος. Από εδώ και πέρα όλο και λιγότερο θα αποφέρει κέρδος. Δηλαδή αυτό το τραπεζικό σύστημα, το οποίο έκανε πάμπλου τους κάποιους, καταραίει. Τώρα που έχουμε 5G και θα γίνουν όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που θα γίνουν. Έχετε ακούσει να μιλάει κανένας για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να κάνει κακό στον άνθρωπο? Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν είναι τα ρομπότ, τόνισε ο Μάνος Δανέζης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στη νέα πραγματικότητα του κορονοϊού, καθώς και στους εμπορικούς, όπως περιέγραψε, πολέμους σε βάρος των πολιτών. Ακόμα για τον κορονοϊό δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό το οποίο λέω για τους επιστήμονες είναι ότι πλέον πρέπει να έρθουν πάνω από σκοπιμότητες και να πούν δεν ξέρω. Τα εμβόλια αυτά, όπως όλα τα εμβόλια, όπως και όλα τα φάρμακα, ακόμα και τα αντεπών που παίρνετε, ακόμα και ασπιρίνες που παίρνετε, έχουν αντενδείξεις που ακόμα δεν τις ξέρουμε. Οι ενδείξεις που έχουμε για τα εμβόλια σήμερα, ότι οι αντενδείξεις, οι οποίες δεν είναι σίγουρο ότι οφείλονται στα εμβόλια, είναι, δεν θα πω ονόματα, από 0, προσέξτε, 0,003 μηδενικά 4 έως 0,0008. Τα αντισυλλεπτικά που παίρνουν οι γυναίκες, εάν ρωτήσετε τι αντενέργειες έχουν, τα λοιπά, θα τρελαθείτε. Εδώ βλέπετε την κατάρρευση μιας κοινωνίας προς χάρη των κερδών, έχουν διαλύσει τον κόσμο. Στην άκρος αποκαλυπτική συζήτηση εφόλησης ύλης με τον Μάνο Δανέζη, στο επίκεντρο βρέθηκαν το νέο συλλογικό αφήγημα στην εποχή της πολυεπίπεδης κρίσης και το ψευδές των αισθήσεων. Ζώντας σε αυτούς τους ρυθμούς ο άνθρωπος, πώς ακριβώς ζει? Διότι αλγόριθμοι είναι καταλάβει, πια. Να καταλάβει, ναι, ότι αυτό που ζει είναι Μάτριξ και ότι δεν θα φύγει όταν χαθεί το Μάτριξ του. Θα βρεθεί σε ένα άλλο μάτριξ που να συνεχίσει να δουλεύει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ή θα αλλάξουμε εμείς ο καθένας μέσα του, και αυτό δεν θα μας αλλάζει καμιά κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει, και κανένας θα αλλάξουμε μόνοι μας. Είναι αυτομόρφωση. Το υπαρξιακό πρόβλημα λύνεται πρώτον εάν κατανοήσω την έννοια του θανάτου και αν κατανοήσω τι συμβαίνει και εκτός του μάτριξ. Που δεν είναι μεταφυσική όμως, που είναι σύγχρονη φυσική.